Είμαστε εδώ 5 βουλευτές της Νέα Δημοκρατίας στα πλαίσια της επίσκεψης ενός κομματικού κλιμακίου για να δώσουμε μηνύματα σε σχέση με το κυβερνητικό έργο αλλά και να πάρουμε μηνύματα σε σχέση με τα προβλήματα της περιφερειακής ενότητας της Ξάνθης. Εγώ ειδικότερα ως Υπουργός Εργασίας επισκέπτομαι παραγωγικές μονάδες για να δω και την εργοδοσία και τους εργαζομένους και να μεταδώσω το μήνυμα ότι εμείς αναζητούμε κοινούς παρονομαστές ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί θεωρούμε ότι όταν υπάρχουν τέτοιοι παρονομαστές και καλές πρακτικές, κερδίζει και η εργοδοσία και οι εργαζόμενοι και κυρίως η εθνική οικονομία. Εδώ στη ΣΕΚΕ είμαι σε μια μονάδα που είναι συμβολική, εμβληματική για το συνεταιριστικό κίνημα. Έχει μείνει όρθια αυτή η μονάδα παρά τις δυσάρεστες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών σε αυτό το τομέα και χαίρομαι που επεκτείνονται οι δραστηριότητες της συγκεκριμένης μονάδας. Έχουμε μια οφειλή απέναντι στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης και απέναντι στην περιφέρεια γενικότερα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που είναι οι συμψηφισμοί του 12% στις επιχειρήσεις. Μόλις προχτές υπεγράφει η σχετική υπουργική απόφαση μετά την τελευταία νομοθετική παρέμβαση. Δημοσιεύεται η απόφαση στο φύλλο εφημερίδων κυβερνήσεως και έχω όλες τις διαβεβαιώσεις από την ΑΔΕ ότι θα αναρτηθεί εντός του Ιουνίου η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και ότι επίσης εντός του Ιουνίου θα γίνουν όλοι οι αναγκαίοι συμψηφισμοί. Ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός έχει υπάρξει πολύ σαφής σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Εμείς στο Υπουργείο Εργασίας τώρα έχουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας που ξεκινάμε την εφαρμογή της από τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετς και που είναι εγγύηση για το ωράριο των εργαζομένων. Έχουμε την προσπάθεια για την περαιτέρω αποκλιμάκωση των εκκρεμών συντάξεων, όπου πρέπει να πω ότι η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι πρώτη στην αποκλιμάκωση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων και θα τους βραβεύσουμε μάλιστα σχετικά την επόμενη εβδομάδα. Και φυσικά έχουμε μια σειρά από άλλες προσπάθειες σχετιζόμενες είτε με τους αναπήρους, είτε με την κοινωνική προστασία συνολικότερα, όπως ας πούμε είναι η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, ο προσωπικός βοηθός για τους αναπήρους, οι ταντάδες της γειτονιάς για τους δήμους όπου δεν υπάρχει μεγάλη πυκνότητα μορφωτυπιακών σταθμών κλπ. Προσπαθούμε να εφαρμόζουμε κοινωνική πολιτική, όχι στα λόγια, αλλά στην